Σαν με πλήσια μαεστρία. Άλλα στους ξένους δόκανε και άλλα στην Ελβετία, όπου κρατήσανε αυτοί για να εξασφαλίσουν σύνταξη στα γεράματα με άνεση να ζήσουν. Δεν πάνε να σκούζει ο λαός, γυναίκες, νέοι, γέροι, πως δεν υπάρχει τίποτε μέσα στο πανέλ. Βρίσκουνε τρόπους οι άτιμοι και όλο μας παλιγάρουν. Σου λέμε και ευχαριστώ ό,τι και να μας πάρουν. Που θα έπρεπε να αρπάζαμε ένα κοντό στυλιάρι βρεμένο μέσα στη θάλασσα κι όπου ήθελε σου πάρει. Μισθούς, συντάξεις βλέπουμε μονάχα με το κιάλι. Σε 2-3 μήνες το πολύ θα μειωθούνε πάλι. Τσουφόρους του αυξάνουνε ατάκ με την πρώτη. Βάλανε και στα χτήματα του καψερού αγρότη ασύμφορα να γίνουνε να τα καλλιεργήσει. Κόψω χρονιά του δανειστές μετά να τα πουλήσει. Κάπου εδώ πέρα σταματώ να βάζω την καρδιά σας. Με μαύρα χρώματα σκληρά. Τώρα η αφεντιά σας θα ακούσει τι εσύμβηκε σε μία πολιτεία που κυβερνούσε ο άρχοντας με βία και νοθεία. Έχασα εκείνο το χαρτί. Γραμματικά που το έχω. Ποιο χαρτί, πώς χαρτί, το χαρτί, έσοδα, έξοδα. Έσοδα, έξοδα. Άστα, φύγε, άσε με. Χάλια τα έχεις κάνει, θα πιάνω συνέχεια. Έσοδα, έξοδα, περίμενε, μην να ακουμίσεις τίποτα, άστα. Έσοδα, έξοδα. Πάρτο να δούμε, θα καταλάβεις χάλια, ελόγια. Δεν είμαστε, βλέπω καλά. Είχαμε βάλει στόχο να αυξήσουμε τα έσοδα τη χτεσινή ημέρα. Μα όμως μειωθήκανε. Έτσι δεν πάμε πέρα. Άρχοντα, ήταν Κυριακή η χτεσινή ημέρα. Θα εισπράξουμε τους φόρους μας σήμερα, τη Δευτέρα. Και τι μετά αυτό, Υπουργέ. Την Κυριακή δεν τρώνε. Γάλα, καφέ δεν πίνουν. Από πολλών τρώνε. Δεν βλέπουν τηλεόραση. Μην δεν τηλεφωνάνε. Δεν κάνουν την ανάγκη του. Νεράκι, δεν καλάνε. Γιατί δεν κάνει για το άλλο. Για παιδιά εννοώ, κάνουν παιδιά. Να φορολογηθούν τα παιδιά, γιατί. Σωστό. Μήπως δεν αναπνέουν, μήπως δεν αρρωσταίνουν. Όποτε είναι Κυριακή και στο γιατρό δεν βγαίνει. Ετούλα, ετούλα κάνουν και ακόμα παραπάνω. Για τούτο και την Κυριακή φόρους πολλούς θα βάλουν. Σ' οικονομίας, Υπουργέ, άκου τη διαταγή μου. Ούλε τις ημέρες θα έρχονται λεφτά εις το πηγή μου. Πήγαινε τώρα στο καλό. Θέλω να μελετήσω. Όπως θέλεις, Άρχοντα. Προτού αποχωρήσω, θέλω μια χάρη από σένα. Τώρα είμαι κουρασμένος. Απ' τα άγρια χαράματα μαθαίνε σηκωμένος. Τι 12 σηκώθηκε. Αμενικό καλιά σου και πού σε. Κοίταξε να βελτιωθούν τα οικονομικά σου. Έλα εδώ, κορούλα μου. Έλα στα γονατά μου. Να δω τι θα μου δώσετε. Σου δίνω την καρδιά μου. Αυτή την δίνετε αλλού. Είσαι σου παντρεμένος. Με σένα ναι ο καψέρος είμαι ερωτευμένος. Ψέματα. Γιατί έρχονται κι άλλες στο γραφείο. Όποτε φεύγουνε σου λες αγάπες μου αντίο. Ελάτε πάλι αύριο να πάρετε διάφορό σας. Την άλλη μέρα που έρχονται, πάνε στο δωμάτιό σας. Αυτές είναι περαστικές. Πολλά όμως κερδίζουν. Δώρα, λεφτά, χρυσαφικά, μα και σας ξεζουμίζουν. Άστε να πας στο διάολο, έλα και δεν θα χάσεις. Αν δεν σε κάνω άρχοντα την τσέπη σου να βιάσεις για μένα τη γραμματικιά, φιώρα να μη με λένε. Ιδάλλως καλομύρι μου.
και δυο μας να κλαίμε. Έρχομαι αμέσως, άρχοντα. Είσαι διαόλου κάτσα. Μου κάνεις παιχνιδίσματα. Γι' αυτό είμαι καπάτσα. Πήγαινε στο δωμάτιο. Ναι, τι μου αρέσει. Έτσι. Όμως το καλή μου ζει. Εγώ θα πάρω χάπι. Θέλει λίγο τον χρόνο του. Έρχομαι. Πόσε καιρός αντάπη. Μα είμαι και η γραμματικιά. Σουπιά και το γραβόνι. Μου τρώει όλα τα λεφτά όταν αυτός απλώνει πάνω και τσίχερο χρεστού. Μπράβο, καλά το κάνει. Λυπάμαι τη γυναίκα του που βάλανε στεφάνι. Με άκουσα αυτό. Για δείξτε μου. Πώς πάει η δουλειά μας. Πάει καλά. Μη σκιάζεσαι. Δείξτε μου τα χαρτιά μας. Όχι εδώ. Θα έρθει αυτό. Είμαι απασχολημένος. Κι άμα τελειώσει, φίλε μου, θα είναι πεθαμένος. Πάει καλά. Περίμενε. Πάω να σου τα φέρω. Είναι επικίνδυνα εδώ. Ναι, καλά, καλά. Το ξέρω. Πριν για τον που ενόμισε ότι θα με γελάσει, άνθρωπος δεν ευρέθηκε σε τούτη με την πλάση τον υπουργό στρατιωτικό να τον εκροϊδέψει. Ένα ευρώ δεν μπόρεσε από αυτό να κλέψει. Τι και αν είσαι υπουργός εσύ της οικονομίας, σε βάλω κάτω σε πατώ με το στρατό, με μία. Σου φέρα, κύριε υπουργέ, τα δευτερογραμμένα που γράφουν όσα έχουμε οι δύο μας παρμένα. Είναι όλες οι προμήθειες από τις εταιρείες που πήρανε τα έργα τα. Οι τόκοι των δανείων που δάνεισαν την πόλη μας. Των άλλων υπουργείων που κάνανε περικοπές. Πολύ καλά. Αλλά θέλω να τα διαβάσω με ησυχία σπίτι μου. Όταν τα εξετάσω και δω πως είναι τα σωστά, θα σου τα φέρω πίσω. Μανεύρω μία διαφορά, τα ρέστα θα ζητήσω. Πάρτα και κάμε ό,τι θες. Αν έβρισε ένα λάθος, πέταξε τα μέσα στα μούτρα μου, μόσο μπορέσεις πάθω. Όσε τα μέσα στα μάτια σου, τον έξυπνο μας κάνει. Και από τη μύτη πιάνες, συνέχεια όλο χάνει. Μάθε λοιπόν παρμένε μου, εφτά που θα διαβάσει δεν είναι, μήτε τα μισά. Θες, χωρίς να κοπιάσεις, να παίρνεις όσα παίρνω εγώ. Ρε μήτε και στο όνειρό σου, όσα σου δίνω και πολλά βγαίνουν στο μερδικό σου. Στοιχεία τα αληθινά, τα έχω αλλού γραμμένα και όσα από τα ταμεία μας με κόπω εγώ κλεμμένα. Πού είναι ο σύζυγός μου? Ρώτησα σε αυτό. Όπου καλά γνωρίζετε. Βλέπω το κερατό κάθε ημέρα που περνά όλο να μεγαλώνει. Φαλή φυτρώνει. Υπουργέ με κάνετε λίγο να κοκκινήσω. Αγάπη, αρκώδησα, θέλω να σε φιλήσω. Τι κάνει τώρα η ΕΠΑ, μπορεί να μας ηθούνται. Και του μεγάλου άρχοντα να πάνε να το πούνε. Μισκιάζεσαι αγάπη μου, την πόρτα θα κλειδώσω. Είπαμε, όχι ΕΠΑ, έλα στην καμαρά μου. Ε, τότε με θα σου δοθώ με όλη τη χαρά μου. Είδα τη γυναικούλα σου πριν να κυκλοφοράει με μια κουρσάρα του κουτιού για να την οδηγάει. Ήτανε μια Mercedes, μαύρη θωρακισμένη. Επέρναε τα κόκκινα, λες κι ήταν μεθυσμένη. Κανείς δεν τη σταμάτησε, γιατί είναι υπουργή μου. 5-6 τραγάρανε και αυτή γελούσε φίνα. Εγώ έτσι την αγόρασα, να μην με ενοχλάει. Και δε σε νοιάζει, φίλε μου, αυτή μη σταφοράει. Δεν κάνει τέτοια πράγματα. Καημένε μου, κοιμάς σαν το δικό μου κερατάς που φαίνεται πως θα. Εσύ που βρήκες τα λεφτά να την αγοράσεις.
Πάρε καλύτερη σε με ή το μισθό θα χάσει. Μόλις τελειώσω απ' εδώ, ας την επαραγγείλω. Τώρα το λες πολύ καλά, γι' αυτό σε έχω φίλο. Έλα λοιπόν αγάπη μου, πάμε στην κάμαρά μας. Δικιά μου είναι η κάμαρα. Είναι η χαρά μου. Κύριε Υπουργέ μου, όξο δεν βρίσκονται δυο πολίτες. Θέλω να δουν τον Άρχοντα. Πώς είναι εδώ, τους είπες? Εγώ είπα, είναι στη σύσκεψη. Καλώς, φέρτους εμένα, α, να ακούσω τι γυρεύουνε. Ξέρεις, τάξε τους κάτι ψέμα. Μωρή φιωρούλα, διάολε. Τι ξέρω τη δουλειά μου. Ξέρω τι πουλή. Στην εξουσία είμαστε μόνο με ψέματα μου. Γνωστό. Πήγαινε φέρτους το λοιπόν για να θα ανησυχήσουν. Μάλιστα. Και πού είσαι, ναι. Πες τους πως τον υπουργό πρέπει να προσκυνήσουν. Μάλιστα. Έλα. Τι ήθελετε, σηκωθείτε με θάρρος και με λεβεδιά, πέστε τι επιθυμείτε. Μα ένας ένας παιδί μου, να μην ακούσει ο άλλος τη λύση για τον άλλον. Ρώτα, σύ ο μεγάλος. Μου είπε ο Μάφο Υπουργέ ότι το γείτονά του έβγαλε σύνταξη στα βου για τα γράμματα. Μα ευτούνο βλέπει το καμπαναγιό του Αγίου και τη μίξη. Επιθυμώ να δώσετε να φάω και εγώ λίγα. Κάμε και με έναν εσταβό. Εγώ τι θα κερδίσω. Τι έξι πρώτες σύνταξε. Μάθε θα σου χαΐσω. Εγώ ζητάω 12. 9 σου δίνω και πολλέ. Μέσε και ανεβαίνει. Σύμφωνος μπάρμπα μου. Δεκτός. Το γάδαό μου δένω. Και μην ξεχάσεις, κύριε, την ψήφο σου να ρίξεις όταν θα δούνε εκλογές. Εμένα να ψηφίσεις. Α, για αυτού να μην είσαι. Εγώ, τη φαμελιά μου, κουμπάει. Και κουμπάει μου, και μία αγία αυτιά μου, εσένα να ψηφίσω. Θα φτάνουν στις 40. Πολύ καλά. Τελείωσε. Κάμε τώρα στη μάντα. Έλα. Σιά σου, Κωνσταντή. Κάνει τσιχάε σου. Ανοίχτο μάτι δε. Σταβούλ. Αρχόντις έτσι δούλε. Εσύ βλέπεις τώρα. Έχω στηρίξει, Υπουργέ, σύστημα εξουσίας. Τον τελευταίο καιρό δεν έχω πάρει μία. Τρούπια δεκάρα τσακιστή. Με έχετε ξεχασμένο. Για να μην πω καλύτερα, πατόκορφα χεσμένο. Ζητάω να μου βγάλετε μισθό πολύ μεγάλο. Θα λέω ό,τι θέλετε, ως άτομα θα κάνω. Όπου βρεθώ και όπου θα δω, δρόμους και καφενεία. Και θα κρατάτε ήσυχα τις πόλεις τα ενιά. Άμετε τώρα στο καλό και θα τα κανονίσω. Τα δύο σας προβλήματα με κόπο θα τα λύσω.
Τσουφόρους θα πληρώσουνε και τα χαράτσια πάλι.
να πουν οι τηλεόρασες, ράδια, εφημερίδες. Πώς θα μας φάνε λάχανο, τηγανιτές μαρίδες, άμα μας απολύσουν από την Ευρωζώνη. Ούτε ο Θεός έπειτα, τσιπόλης δεν μας σώνει. Ωραίο μου ακούγεται. Αμέσως θα ετοιμάσω το λόγο μου για το λαό, πώς θα τον εγελάσω. Ξήρετε τώρα στο καλό. Αύριο από ώρα να κάνω την προπόνηση πριν έχω για τη χώρα. Γιωρούλα, έλα μέσα δες. Έλα να με δροσίσεις, γιατί πολύ ενδύψασα. Στο όχι μη μ' αφήσεις. Να πιω πρώτα το χάπι μου, να είμαι ετοιμασμένος. Χωρίς εδάφτο δεν μπορώ, με γέρασα ο έρμος. Γιωρούλα! Εδώ μ' άρχοντα τι θες. Έλα στα γονατά μου. Δεν σου φταίσει τα απόγευμα. Έλα τώρα κοντά μου. Τα απόγευμα. Τα απόγευμα κοιμήθηκα πρωτού σε ακουμπήσω. Μα τώρα είμαι έτοιμος. Έλα να σε φιλήσω. Υπόγραψε πρώτα τα λεφτά να πάρεις στην Ελβετία. Δώσε μου την επιταγή. Περίμενε. Στην Ελβετία. Εδώ. Κάντε που πάνε. Βάλτε το νουμεράκι εδώ και μετά τα λεπτά. Βάλτε το νουμεράκι εδώ. Βάλτε ένα μην πολύ από το ψυχείο μου. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε για μαρτύρες. Πάμε. Ακούσατε μου ρε παιδιά, τι είπε ο άρχοντάς μας. Αφέλουμε να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας, λιτότητα να κάνουμε. Οι ξένοι θα μας σώσουν. Η απλωτσιά του ευρώ, η δάρμα. Μπαμπά, μας κοροϊδεύουνε με αυτούμες οι φαφαρές. Νιονιό, ποτέ ο άρχοντας δεν λέει που τα μάρες. Τα ψέματα ραδιάζουνε. Θέλουν να φοβηθούμε. Σας λέω, τα κεφάλια μας πρέπει να σηκωθούνε. Μην τα σηκώσουμε πολύ και σπάσει το ταβάνι. Να πέσουνε τα φλίκουρα μέσα θες στο τηγανί. Έκανε να γελάσω. Κακά μου στον καιρό. Πούζω να σε γεράσω. Όπως το είπες καφετζή, κανείς μας δεν γελάει τον τελευταίο τον καιρό. Δείτε που τραγουδάει. Λέμε μόνο την πείρα μας και την κακή μας ώρα. Πρέπει να αντιδράσουμε όλοι παρέα τώρα. Να αντιδράσεις μοναχός και έτσι μπορεί να κερδίσεις. Να μας εδώ και στα μισά, τ' άλλα. Της κοροϊδεύεις Κωνσταντή, άσε τον καναπέ σου, γιατί αυτά που έχασε δεν θα τα δεις ποτέ σου. Αλλά. Είδε στην τηλεόραση τι είπε χθες το βράδυ. Τι είπε. Εάν δεν κάνουμε αυτά, θα πέσει εδώ σκοτάδι. Πρωί-πρωί αγάραω, επί αναπληρωσώ.
Την πόλη μου την αγαπώ και θέλω να τη σώσω. Κι εγώ πολύ την αγαπώ και θα αυτήν επαλεύω. Άμα παλέψω σαν εσένα, τι θα μαγειρέψω. Τι μαγειρεύει σήμερα, Πεντέξι κουρκουτσέλια που μάθησα τον τύπο. Μάλλον και δύο ομπρίε. Και δύο ομπρίε. Και ομπρίε και κουρκουτσέλια. Προεξύπνα, ο Άρχοντα και οι υπουργοί μα τρώνε μπον φιλέτο. Φορτάζει, μετά λέγουνε όσε να έχω φέτο. Αμή, πηγή στα ψηλαγκά που είχαν στο σουρτάρι και κάμανε δύο εκλογές και ψήφους έχουν πάρει από πολλούς που μέσα δεν είναι καταγραμμένοι. Πάψε μωρέ παλιά. Άσε! Άσε που κάποιοι συγγενείς είναι από εκεί σβημένοι. Πάψε μωρέ παλιά πράγμα, όπου καστε σηκώνεις. Θα δεις το φορτηγάκι σου, το γάιδαρο θα στρωνείς αν σου ακούσεις φίλε μου. Το διάολο καβάλα κύριε μωρέ μου φαίνεται. Φεύγω, πάω πιλάλα. Να πω τι κάνεις εδώ πάνω. Ρε Κωνσταντή, τι κάνω, τα πράγματα στη θέση σου νομίζω πως θα βάλω. Βγάζουνε νόμους συνεχώς, μας παίρνουν το ψωμί μας. Θα φύγει από δίπλα μας και το ύστερο παιδί μας. Θα πάει να ξενιδευτεί, πως κάναν οι παππούδες. Παρέα τι θα έχουμε, λύκους και αλεπούδες. Θα αλλάξουνε τα πράγματα των άλλων το χρονό. Θα έρθει η ανάπτυξη. Γράψανε στον νόμο. Σαν δάθη. Τότε γράψε μου. Πάρε το λόγο πίσω, μη σε αρχίσω καρτουκέ. Τώρα που θα σε πίσω. Αν είσαι άντρα βρίσκω. Είμαι και θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Όχι άρε πρώτα πόδι. Μάθε να σημαδεύεις. Το μόνο που είσαι ικανός. Προβάτες να φουρέψει! Εγώ ματώνω πεταχτά, τσίχλα 50 βάσα! Όσο να μην τα κουστάω! Ξεχώρισε με καλύτερα την τσίχλα από τη βάσα! Για η δέστα μου μας μάτεψε και κάνει το καμπόσο, ρε! Μια γίδα έχω ακάστρατη, μη θέλει να στην δώσω! Κάμετε αμότε μωρέ παιδιά, γιατί θα φαωθείτε! Ή θα σα πω σου φυλακή, ή κόμμα δεν θα είναι. Ετούλο σε ξεκίνησε! Πάπα μου, πάω πάσο! Εγώ την ησυχία μου δεν θέλω να χαλάσω. Θα μ' ανέβει πίεση. Μπορεί και να αρρωστήσω. Εγώ όμω θα ήθελα κάτι να σε ρωτήσω. Τι. Αν κάνουν ευτούνι το σωστό, αν έχουν το δίκιο. Πρέπει να κάνουμε εμείς κάτι πολύ αντρίκιο. Τι. Δικαστήριο λαϊκό. Και αν αθωωθούμε, υπόσχομαι να ακούσουμε ό,τι και να μας πούνε. Μπαρμπά. Εσύ ο πρόεδρος. Εγώ ο βοηθός σου. Άρχοντας είναι Κωνσταντή. Εσύ. Και ο συνήγορός σου του μαγαζιού, παφετσί. Εγώ παιδιά. Είμαι σύμφωνο. Ας κάνουμε ό,τι λέει. Και όταν εγώ αθεωθώ, τότε αυτός θα κλαίει. Αρχίζει η συνεδρία σας. Τι θέση σας να πάρετε. Αν λόγο δεν σας δώσω εγώ, δεν πρέπει να μιλάτε. Κατηγορήστε άρχοντα ότι στην πολιτεία φόρους περίσχιους βάζετε. Τους παίρνετε με βία. Περικοπές της σύνταξης. Κατάργηση μισθών. Η ανεργία στο Θεό των νέων παιδιών. Με πλούτη ζείτε, με γλυδί, μέσα θες στο παλάτι. Αν κάτι σας ζητήσουνε, στέρνετε το βεργάτι. Δίνετε μόνο για φαΐ 10 μερών εμπέκες. Άσε που σαν που κάμισα αλλάζετε γυναίκες. Σε αυτά, τι λέτε το λοιπόν. Δεν έχω απαντήστε. Εδώ το δικαστήριο να κρίνει ό,τι είστε.
Σπιτάδες μου, σας προσκυνώ. Κι ας είμαι ο άρχοντάς σας. Τώρα εγώ δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι μπροστά σας, αλλά εις το παλάτι μου να υπογράφω νόμους για εργάτες, δάσκαλους, γιατρούς, μαζί με νοσοκόμους, για ταξιτζίδες, φορτηγά, παπάδες, δικηγόρους και όσους άλλους κάνουνε τσουμέγιστους δοτόρους. Ρε, ο άρχοντάς σας πολεμά και αντί σε ευχαριστίες με σέρνετε να δικαστώ. Άσε τσιπενεσίες. Ρε, δεν υπόγραφα εγώ όλους αυτούς τους νόμους, θα σας θεούν οι ζήτουνες κατά μεσή του δρόμου. Ε, οι τραπεζίτες θα ήτανε που κρύβουν τα λεφτά σου. Τι θέλει και μετά εσέ, κάτσε μόνο στα πλάσια σου. Κύριε Πρόεδρε, με ξύπνησε. Το πάτησε στο κάλο, του δείξε την υπόλοιψη. Άκου τον παπαγάνο, πως τον υπερασπίζεται. Τον έχω δικηγόρο. Κατηγορείς και δάφτωνε πως δεν πληρώνει φόρο. Νομίζω ήρθε η ώρα του για την αγόρευση. Ο άρχοντας αντέδρασε γιατί ήρθε η τιμή του. Πράγματι, νόμους έβγαλε που μας τσολοπατούνε. Το παραδέχεται. Άδικη. Μα διάφοροι αυγούνε για να λασκάρει ο λαός πάνε για το κακό του. Θα χάσει όσα έκανε. Μαύρο το ρίσκο. Μέσα πορτοφόλια αντί σε ευρώ θα βρίσκονται τον αυγουλό δυο με φόλια. Και τώρα είναι αδιανέα. Ναι, μετά συναγεμίσουν σε χρόνους γυροτσίκος. Τι από μας θα ζήσουν. Πάλι χτυπάς κύριε δικαστή, για σκέψου τα παιδιά μας. Κύρα, εκείνα που φορολογήσατε τα αυτοκίνητά μας. Ποιο ζευγάρι, πέστε μου, παιδί θέλει να γεννήσει. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, ζητώ να σταματήσει. Συνέχεια ανάβει τη φωτιά, τσιρίγει και βενζίνα. Μια βενζίνα. Εκείνη όπου παίρνουμε μία φορά το μήνα, κατηγορία του πιατσί. Τι για να ζεσταθούμε, πετρέλαιο της θέρμασης, δεν θα ξαναβούμε. Αμόνι πάλι δικαστά. Πάλι, θα πάω πάσου. Το δικαστή συνηγορέ, σε λίγο θα χαλάσω. Όπως προλίγο έλεγα, εδώ, ο άρχοντάς μας, νοιάζεται για τα έχα μας και τα υπάρχοντά μας. Δίχως κανένα όφελος. Το μόνο που κερδίζει είναι να βλέπει το λαό να έρθει να λουλουδίζει. Αποφασίσετε λοιπόν με πλήσια σοφροσύνη. Τον άρχοντα αθωώσετε, κάντε δικαιοσύνη. Μπράβο σου σιόν συνήγορε, θα σε γεμίσω δώρα. Πήρωσε πρώτα τον καφέ που πήρες από νόρα και όλα τα άλλα που χρωστάς. Είμαι στην ανεργία και τώρα είμαι άρχοντας. Το ξέχασα με μίας. Εδώ λοιπόν τελείωσα, αγαπητοί μου φίλοι. Σας χαιρετούν χαρμόσυνα τα δυο κυκά μου φίλοι. Μπράβο κύριε Βαναγιάννη! Εντάξει, σας ακούσα. Στην άκρη αποσυρθείτε. Σε λίγο την απόφαση που βγάλουμε θα δείτε. Νομίζω κύριε δικαστά, δεν έχουμε εξουσία να το καταδικάσουμε. Αυτή είναι η ουσία. Λέω όπως είναι ένοχοι, αυτός και οι υπουργοί του. Μας έχουν ψήσει τη ζωή. Κοπιάστε να ακούσετε. Ποια είναι η απόφασή μας. Στον κόπο να μην έμπετε. Ξέρω, αθώος είμαστε. Κατηγορούμενε. Ένοχος. Εκτός και αν αλλάξετε την τωρινή πορεία σας και άλλους λόγους γράψτε να ελαφρώστε το λαό από τα βασανά τους. Αν δεν αλλάξετε, φύγετε ευθύς από κοντά. Να πάτε εσείς και οι βουλευτές και οι υπουργοί σε άλλη πολιτεία. Να κάνετε τους καθηγητές εκεί στην τσαχμηρία. Είπα λοιπόν και λάλησα και γνώμη δεν αλλάζω. Λίγη συνεδρίαση. Πάμε γιατί ασφουράζω.
Άρχοντα, πού βρισκόσαστε? Κιονούντα, έλα μέσα. Πού είστε, κύριε Υπουργέ? Αυτοί δεν έχουν μέσα. Εφύγαν και μ' αφήσανε μόνο να βολοδερνώ. Όσο υπάρχει ο καιρός, τα πράγματά μου παίρνω. Πάω να φύγω από εδώ, σε άλλες πολιτείες, γιατί εδώ θα έχουμε μεγάλες ιστορίες. Κορή, πού ήσουν εσύ και είσαι λατιασμένη? Ήμουνα με τον Άρχοντα. Θα συνεχίσω τη δουλειά. Τι θέλεις, Υπουργέ μου? Βλέπουν καλά τα μάτια μου, Άρχοντα, κύριε μου. Όχι. Βγήκες με το σώμακο. Άκου να σου εξηγήσω. Είχα ένα πόνο στο μυρί. Και πήγα να το κρύψω. Του βάλα λίγο ενόπνευμα που είχε στο φαρμακείο. Ναι. Και... Καλά. Του έφυγε το μυρί. Ένα καπάκι ρούφιξα από τον πολύ τον πόνο. Έλα βρυφή τη δράση του και ώρα για λίγο πόνο. Έλα, τι είναι σαν πεθαμένη. Ήρθα να δω τον Άρχοντα γιατί με περιμένει. Αχ, γίνεται στο βράδυ. Δεν κάνει μικρό μπροστά. Με στο
παλάτι, υπουργέ, με σόβρακο γυρίζεις. Καταλάβεις τι έκανα, παρμένε μου, θα φρίζεις. Με συγχωρείτε, άρχοντα, βάζω το παντελόνι. Αντρούλη μου, πού είσαι? Ο υπουργός με σόβρα. Ετούτη, άνω κάτω. Καταλαβαίνω, φάγανε ολόκληρο το πιάτο. Άκουσε τώρα, άρχοντα. Ποιος είσαι η αφεντιά σου? Πώς μπήκες στο παλάτι μου? Ποια είναι η δουλειά σου? Είμαι πολίτης, άρχοντα, αυτής της πολιτείας. Έχω δύο λόγια να σου πω. Βάλ' τα καλά στα αυτιά. Άκουσε την απόφαση που πήρε ο λαός σου και να την πράξεις ύστερα, αν θέλεις το καλό σου. Ακύρωσε τους νόμους σου, μνημόνια και άλλους, που κάμανε μικρούς εμάς και σας πολύ μεγάλους. Ιδάλλως να μαζέψετε δελέκου τα σκουπιά σας, να πάτε αλλού να ζήσετε εσείς και η φαμελιά σας. Δεύτερος πάρω σήμερα. Πρώτο το κέρατό μου. Και τ' άλλο που μου έστειλε πεσκέσει ο λαός μου. Εσύ με πλάνεσες, μωρέ. Φούσκωσες τα μυαλά μου. Να παίρνεις πλούσιο μισθό, παίρνεις και την κυρά μου. Εσύ παραπονιώσουνα για αδιανά ταμεία. Βέβαια. Μα έστελνες εμπάσματα κρυφά στην Ελβετία. Όχι για εσένα μοναχά, μα και για τη Φιωρούλα που είχες για το τρίψιμο ποδιώνε και πλατούλα. Σταμάτα, τσιπαρόνε σου. Άσε με στον καημό μου. Ετούνησε, παράτησε με τον συνάδελφό μου, τον υπουργό στρατιωτικών. Αρχόντισα, θα φύτε με μένα ναι, να ζήσετε. Έρωτα να χαρείτε, να αφήσετε το χούφταλο. Έχω κοντά στην άκρη. Από τα λόγια που άκουσα, έχισα ένα μάγκο. Αδείο, αρχοντά, άρχοντα, χαιρετώ σε. Θεέ μου, τον εφιάλτη μου, από το μυαλό μου διώξε. Μονάχο με αφήσανε, χωρίς καμιά βοήθεια. Αυτά που λέει ο λαός δεν είναι παραμύθι. Άρχοντα, ετελείωσε. Όνειρο ήταν, πάει. Δε λέγουν να παραιτηθείς, τώρα ο λαός ζητάει. Λαέτσι πολιτείας μου, αναχωρός αφήνω. Πλούτησε με τα χέρια σου, τη λευτεριά σου δίνω. Επαρετήθηκε ο άρχοντας από την πολιτεία. Έφυγε, τράβηξε αλλού. Όσο την εξουσία την άρπαξε ένας γνωστός, ο κύριος Διονύσιος. Μα ούτε στάθηκε κι αυτός σαν κυπαρίσι ίσιος. Έγραψε νόμους κι αυτός, πολλούς με το τσουβάλι. Οι φόροι τα μνημόνια εφουσκωθήκαν πάλι. Δεν το περίμενα ποτέ, ο αγωνιστής μεγάλος, Διονύσιος με το όνομα, να έβγει σκέτος μπάλου. Έκαμε τα αντίθετα από τα υπομένα του δρόμους και στα ράδια. Τσιμάνας που τον γένα, τσιέκοψε τη σύνταξη, το έλεγε με καμάρι. Εκείνη όμως άρπαξε ένα κοντό στυλιάρι για πάνω στα παΐδια του το έκαμε κομμάτι. Εκείνος όμως πλούτιζε και έκτιζε παλάτια. Ένα για κάθε εποχή. Χειμών, καλοκαίρι, φθινόπωρο και άνοιξη σε αστερά τα μέρη. Αγώνα εναντίον του και πλάι στο λαό του ευρέθηκε ο Κωνσταντής. Άφριζε από το κακό του με κάποια τελεσίγραφα από τον παλιό του φίλο. Του λέγαν να παραιτηθεί. Κοκκίνιζε σαν μήλο. Όταν επαραιτήθηκε ο Κωνσταντής απάνω, τα ίδια άρχισε κι αυτός. Κι ακόμα παραπάνω.
Έτσι γυρίζει ο τροχός και εγώ θα σταματήσω πριν το φεγγάρι μας φανεί σπίτι μου να γυρίσω. Εδώ λοιπόν σας χαιρετώ και εγώ από καρδίας και ευχόμεθα ολόψυχα όλοι μας παντοτινής υγείας. Περάστε κύριοι το λοιπόν, τον κόσμο χαιρετήστε, να σας χειροκροτήσουνε, μαζί να ευτυχίστε. Τελάλης και Υπουργός Οικονομικών, η αφεντιά μου, Ραυτόπουλος Γιώργος. Κωνσταντής Μακρυπόδης Παναγιώτης. Διονύσιος Πέτα Στάσης. Καφετζής Σακώδησα σε Μητέκολος Γιώργος. Υπουργός Στρατιωτικών Λεφτάκης Μάγκης. Γιωρούλα Καβάς Παναγιώτης. Ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την Περιφερειακή Ενότητα Ζακυνθού και τον Αντιπεριφερειάρχη τον κ. Διονύσιο Μιλωνά, τους κυρίους Σάβα και Γιώργο Μωραΐτη, την ΕΠΕ Καπαρέλης, το Μουσικό Σχολείο για την παραχώρηση της αίθουσας, καθώς επίσης τον ΚΑΔΑ, τον Παναγιώτη, ο οποίος επιμελήθηκε τα πυροτεχνήματα, ασχολείται με τα πυροτεχνήματα, να δημιουργήσουμε. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και τον συγγραφέα του έργου μας, τον κύριο Διονύση Κυριακά, που μαζί μας έκανε την τιμή να πέσει μαζί μας και τον βλέπουμε μετά από λίγο καιρό πρώτη φορά εδώ. Το λέω δημόσια αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.